Δύο πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν για φέτος στην Ελλάδα εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες του κράτους, από το 2019 δεν σημειώθηκε κάποιο περιστατικό του ιού. Όπως και στις άλλες χώρες όπου ενδυμεί ο ιός, πιθανόν λόγω των μέτρων του COVID, να μην υπήρχε έντονη δραστηριότητα του ιού αυτού τα προηγούμενα χρόνια. Σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο το Υπουργείο Υγείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους έχουν ήδη προχωρήσει με ψεκασμούς για καταπολέμηση των κουνουπιών ως πρώτο μέτρο. Σε σημεία όπου μπορούν να βρεθούν και να πολλαπλασιαστούν τα κουνούπια, γιατί η νόσος αυτή μεταδίδεται με τα κοινά κουνούπια. Και πρέπει ο καθένας να παίρνει και τα ατομικά μέτρα προστασίας, που φέτος έχει γίνει ιδιαίτερη διαφώτιση του κοινού για τον τρόπο προστασίας από τα κουνούπια, λόγω και των άλλων ειδών κουνούπιων τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο φέτος. Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 80% όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ όσοι εμφανίσουν, τα συμπτώματα είναι ήπια. Τα οποία μοιάζουν με κοινή ογενή λίμωξη. Δηλαδή, το άτομο έχει πυρετό, αδιαθεσία, μυαλγίες, πονοκέφαλο και κάποιες φορές και ξάνθημα. Υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, σπάνιο, γύρω στο 1%, που εμφανίζονται σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, που είναι περιστατικά τα οποία συνήθως φτάνουν στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα νοσοκατεσταλμένα άτομα με συνοσηρότητες και ηλικιωμένοι.